Energy. Energy. Ο Άγγελος Ζώης και εσείς face to face. Μόνο στον Energy 94,2. Και επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα εδώ ζωντανά στον Energy 942. Είναι η εκπομπή Face to Face. Είμαι ο Άγγελος Ζώης και στην παρέα μας απέναντί μου έχω το Σάκη Πούλια. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, Άγγελε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του ραδιοφώνου μας και σε όλους όσους μας ακούνε. Ξεκινήσαμε με ένα ερωτικό τραγούδι. Ναι, είναι το Φινάλε Αγάπης, ακριβώς όπως το λες. Είναι ένα τραγούδι που το κάναμε το 2012, σε στίχους του Γιάννη Τσέκουρα, μάλλον σε μουσική του Γιάννη Τσέκουρα και σε στίχους της Γιώτας Ράλλη, μιας μουσικού συνθέτριας από την Κύπρο. Ήταν ένα τραγούδι που το επέλεξα, δηλαδή από την πρώτη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και στίχη και μουσική. Όχι, όπως το ακούσαμε είναι πολύ δυνατό τραγούδι, βαρίζει, μπέκικο. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι. Ναι. Κοντεύουμε, έχουμε σε λίγες μέρες και τον Άγιο Βαλεντίνο. Ακριβώς. Οπότε αυτό ταιριάζει και για αυτούς που τελειώνουν οι αγάπες. Ποτέ αυτό με τίποτα. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στον Energy 942, αν θέλετε να μας ακούσετε και δεν μπορείτε μέσα στο ραδιοφόνο, μας ακούτε στο www.energy942.gr. Αλλιώς το ραδιόφωνο 94,2. Λοιπόν, Σάκη, είσαι έτοιμος να σε ξεκινήσουμε την ανάκριση? Βεβαίως. Κάτσε, θα περάσω τα καλώδια λίγο, τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, πες μας λίγα λόγια σύνα, από πού κατάγεσαι? Η καταγωγή μου είναι από την Ευρυτανία. Mm-hmm. Από το πανέμορφο μου το χωριό Τρυπόταμος λέγεται. Ναι. Όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι και τα 19 μου χρόνια. Έφυγα για Φαντάρος. Μετά στο εξωτερικό γύρισα πάλι. Και είμαστε εδώ σήμερα. Και είμαστε, σήμερα βρισκόμαστε εδώ ακριβώς. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια? Τα παιδικά μου χρόνια ήταν ανέμελα. Mm-hmm. Ήταν διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Mm-hmm. Πολύ ανέμελα, πολύ ευχάριστα παιδικά χρόνια. Στα χωριά μεγαλώναμε αλλιώς από ό,τι μεγαλώνουν πλέον τα παιδιά στις πόλεις. Δεν είχαμε αυτούς τους φόβους και τις ανασφάλειες που υπάρχουν τώρα. Mm-hmm. Γενικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Πάρα πολύ καλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Θεωρείς δηλαδή ότι ήταν καλύτερα τότε από ό,τι είναι σήμερα? Θεωρώ, ναι. Ότι θεωρώ, θέλω να πιστεύω ότι οι γονείς δεν είχαν τόσο άγχος όσο έχουμε εμείς πλέον για τα δικά μας παιδιά. Mm-hmm. Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω, αυτό που σε όθησε να ασχοληθείς με το τραγούδι, τι ήτανε? Καταρχήν να πω ότι ανέκαθεν η οικογένειά μου ήταν μουσική. Α, οπότε το έχεις το μικρόβιο? Ακριβώς, είχα το μικρόβιο της μουσικής από πολύ μικρός, να το πούμε, ναι, έτσι. Ασχολήθηκα λοιπόν καταρχήν με τα δημοτικά, γιατί και η οικογένειά μου ήταν ανέκαθεν στα δημοτικά, στη δημοτική μας παράδοση. Και μετέπειτα συνέχισα με λαϊκά. Με κέρδισε το λαϊκό το τραγούδι στην πορεία. Αλλά δεν πάβει και το δημοτικό να μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο το δημοτικό μας τραγούδι. Όντως, και από ό,τι έχω ακούσει είναι και το πιο δύσκολο είδος. Ναι, ναι, φυσικά. Έτσι, αν μπορείς να πεις δημοτικό τραγούδι, μπορείς να πεις όλα τα άλλα. Ακριβώς αυτό. Και πρέπει, ναι, συγγνώμη Άγγελε που σου διακόπτω, πρέπει το δημοτικό τραγούδι, πρέπει να συνεχίσεις να τραγουδάς, να το εξασκείς. Αν το αφήσεις, είναι δύσκολο μετά πάλι να το κερδίσεις. Δηλαδή. Δεν είσαι από το ποδήλατο, δηλαδή? Όχι, το βέβαια. Μια φορά, όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Από τι ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι? Να σου πω την αλήθεια, πολύ μικρός. Θυμάμαι μάλιστα συγκεκριμένα. Ο παππούς μου είχε φτιάξει ένα νταούλι, λέγαμε εμείς τότε, από δέρμα. Mm-hmm. Από δέρμα, όταν σφάζαμε, ξέρω εγώ, το Πάσχα. Mm-hmm. Και μου είχε φτιάξει ένα νταούλι από δέρμα. Αυτό για να παίξει το έβαζε στη φωτιά. Mm-hmm. Για να ζεσταθεί, να τεντώσει και μετά να μπορείς να παίξεις. Και αυτό το είχα εγώ από πιτσιρικάς. Πολύ μικρός, θυμάμαι τον εαυτό μου, που με έβαζε ο θείος μου σε μια καρέκλα με αυτό το ταούλι. Ο θείος μου έπαιζε κλαρίνο. Εγώ έπαιζα με τον ταούλι αυτό. Και σιγά σιγά άρχισα να τραγουδάω. Ναι. Με έπαιρνε μαζί του σε πανηγύρια, όπου δηλαδή είχε κάποιες δουλειές. Με έπαιρνε μαζί του και μπορούσε, με έπαιρνε μαζί του. Αλλά μετά στην πορεία σε κέρδισε, όπως είπες, το λαϊκό. Ναι, με κέρδισε το λαϊκό. Είχες κάποιο πρότυπο τότε? Είχα, μου άρεσε. Εντάξει, ο Στέλιος ο Καζαντζίδης δεν μπορούμε, ήταν ένας και μοναδικός. Mm-hmm. Αλλά στην εποχή μου, δηλαδή, μου άρεσε και πάρα πολύ ο Καράς. Μεγάλη αγάπη στον Καρά, τεράστια αγάπη στον Βασίλη Καρά είχα. Σ'
αυτά τα δύο ιερά τέρατα. Όχι, είναι, υπήρχαν έτσι και άλλοι τραγουδιστές που μου αρέσαν, Διονυσίου, δηλαδή μπορούμε να πούμε πάρα πολλούς. Αλλά σου λέω δύο συγκεκριμένους ώρα που με στιγματίσανε. Αυτοί που σε στιγμάτισαν, αυτοί που ξεχώρισαν περισσότερο για σένα. Ακριβώς. Πριν συνεχίσουμε, λέω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι δικό σου. Βεβαίως. Το «Είσαι ό,τι θέλω». Βεβαίως, βεβαίως. Και να πούμε και λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι. «Είσαι ό,τι θέλω» λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό το τραγούδι τώρα? Για πες μας, πώς προέκυψε γι' αυτό? Λοιπόν, αυτό το τραγούδι προέκυψε το 2012. Ήμουνα ήδη σε μια δισκογραφική εταιρεία και έκανα τα πρώτα μου τρία τραγούδια. Οπότε γνωριζόμουνα με τον πατέρα του παιδιού που το έγραψε το τραγούδι. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Και σε κάποια φάση μου λέει να σου δώσω ένα τραγούδι που να ακούσεις, που έγραψε ο γιος μου. Γράφει τραγούδια, κάθεται και γράφει τραγούδια. Βεβαίως, λέω, να μου δώσεις. Και μου έδωσε, δεν θυμάμαι, 2-3 τραγούδια και ξεχώρισε αυτό. Το «Είσαι ό,τι θέλω». Ήταν πάρα πολύ καλό τραγούδι, ήταν μια πολύ όμορφη ρούμπα. Οπότε το πρόσθεσα και αυτό στη δουλειά που είχα κάνει τότε. Αντί για 3 τραγούδια, δηλαδή, κάναμε 4. Ναι. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Οράπτης. Και στίχους και μουσική. Είναι ένα παιδί, μάλιστα, από εδώ, από το Αγρίνιο. Όχι, είναι καλό να λέμε ότι. Να ανεβάζουμε λίγο και το Αγρίνιο. Βέβαια. Καλές ειδήσεις. Έχουμε μια όμορφη πόλη, ναι, με πάρα πολύ φιλόξενο και αγαπητό κόσμο. Αυτά πρέπει να τα λέμε όλα. Ναι, γιατί η αλήθεια πρέπει να λέγεται πάντα, δεν πρέπει να κρύβεται. Γιατί, να σου πω και κάτι. Παρένθεση κιόλας. Έχει μαθηθεί το Αγρίνιο μόνο για άσχημα. Για καλά πράγματα. Ενώ βγαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι και των γραμμάτων και των τεχνών, δεν ακούγεται τόσο το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο θα ακουστεί μόνο σε κάτι άσχημα. Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε να δεις. Άσχημα ακούγεται για κάθε περιοχή. Πιστεύω ότι είναι, σε κάθε περιοχή υπάρχουν, ναι, και τα καλά και τα κακά. Εγώ νομίζω ότι το Αγρίνιο έχει βγάλει και τραγουδιστές καλούς. Έχει βγάλει και ανθρώπους της τέχνης καλούς που δεν έχει να ζηλέψει κάτι, δηλαδή. Δεν μου λες, κάτι μου έλεγες πριν όσο ακούγαμε το τραγούδι αυτό. Κάτι μου έλεγες για τον πατέρα σου. Ναι, ο πατέρας μου δυστυχώς δεν ζει πλέον. Είχε πάρα πολύ ωραία φωνή. Και δεν το λέω επειδή ήταν πατέρας μου, το λέω αντικειμενικά και ειλικρινά. Μη σου πω ότι θεωρώ ότι είχε και καλύτερη από μένα. Ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά δεν ήθελε να ασχοληθεί, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Δεν ασχολήθηκε ποτέ? Όχι, δεν ήθελε να ασχοληθεί. Τον άκουγες όμως να τραγουδάει? Ναι, τον άκουγα και μάλιστα τον είχα και σε ηχογράφηση. Δυστυχώς δεν ξέρω τι επέγινε, αλλά τον είχα. Κατάλαβα. Αυτό σου στήχησε, ρε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου στήχησε πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά το λέω πάλι, όχι επειδή είναι πατέρας μου, αλλά ήταν πατέρας μου, αλλά είχε καταπληκτική φωνή. Κατάλαβα. Α, δεν ασχολήθηκε όμως ποτέ? Όχι, όχι, δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε. Ίσως δεν το πίστεψε, δεν ήθελε, ίσως γιατί μου έλεγε πάντα ότι η νύχτα είναι δύσκολη, αυτός ο χώρος είναι δύσκολος. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ασχολήθηκε. Και όντως είχε δίκιο σε πολλά πράγματα. Πάμε να έρθουμε στο σήμερα, πάμε να έρθουμε στο τώρα. Κυκλοφόρησες πριν λίγο καιρό το νέο τραγούδι. Ναι. Κοίτα πώς μπλέξαμε. Πολύ μπλέξιμο. Για πες μας λίγο. Όπως λέει και ο φίλος Μωσάκης του Μπουσδούνης, πολύ μπλέξιμο. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μετά, για να δούμε τι μπορεί να μας πει και ο Σάκης. Για πες μας όμως πρώτα, για αυτό το τραγούδι. Ποιος το στείλει τη μουσική, τι νους είναι? Λοιπόν, το τραγούδι αυτό καταρχήν το έχει γράψει ένα παιδάκι, ο Νίκος ο Χοντρός. Παιδάκι. Ένας κύριος, να το πούμε έτσι, γιατί είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο ο Νίκος και καλό παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει πριν περίπου 2-3 χρόνια, μου το είχε στείλει να το ακούσω. Λοιπόν, μου το είχε στείλει μαζί με 2-3 άλλα τραγούδια. Το είχα ακούσει και με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Ειλικρινά με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Και η στίχη και η μουσική. Οπότε εγώ εκείνη την εποχή δεν ήμουν έτοιμος να κάνω κάποιο να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, να το πούμε έτσι. Γιατί είχα κάποια προβλήματα με την δισκογραφική που είχα συνεργαστεί. Και του είχα πει ότι Νίκο, το κρατάμε το τραγούδι και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα το κυκλοφορήσουμε και θα κάνουμε μια σωστή δουλειά. Και όπως και έγινε τώρα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου
και το κάναμε πλέον. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, μιας και σπάνε τα τηλέφωνα. Βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε το «Κοίτα πώς μπλέξαμε», το νέο τραγούδι του Σάκη Πούλια, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Ακούσαμε και το τραγούδι «Κοίτα πώς μπλέξαμε», το νέο σου τραγούδι. Ναι. Ό,τι κυκλοφόρησε. Περίπου ένα μήνα. Να έχει ένα μήνα περίπου. Περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Μπορεί όχι και τόσο, περίπου ένα μήνα νομίζω είναι. Θα ήθελα να σου κάνω, να κάνω μια παρένθεση, Άγγελε, αυτή τη στιγμή. Ναι. Να πω δύο λόγια για τον Νίκο το Χοντρό. Mm-hmm. Είναι ένας καταπληκτικός μουσικοσυνθέτης και στιχουργός. Για εμένα δηλαδή αδικείται αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να το ευχηθώ παράλληλα για ένα προσωπικό οικογενειακό θέμα, ό,τι το καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρξει και άλλη συνεργασία μεταξύ μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος γράφει μέσα στην καρδιά μου, ειλικρινά. Να σου πω κάτι. Αν είναι έτσι και τα επόμενα τα τραγούδια, πιστεύω θα είναι κορυφή. Ναι, είναι πολύ καλός. Σου λέω αδικείται και το εννοώ ότι αδικείται. Πώς έγινε η γνωριμία σας? Η γνωριμία μας έγινε μέσω ενός άλλου κοινού μας φίλου, mm-hmm. που μου τον σύστησε και μου είχε δείξει ένα τραγούδι του. Mm-hmm. Ύστερα έψαξα εγώ δηλαδή και έκανα την επαφή μαζί του. Γιατί μου κίνησε την περιέργεια, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Μου άρεσε το τραγούδι που μου είχε δείξει. Έψαξα, κάναμε την επαφή με τον Νίκο, μιλήσαμε. Μου έστειλε και κάποια άλλα τραγούδια. Και μέσα σε αυτά ήταν και το «Κοίτα πώς μπλέξαμε», mm-hmm. που το αγάπησα κατευθείαν. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου ότι δεν ήσουν μόνο εδώ στην Ελλάδα τραγουδιστής. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τραγούδισα και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή Αυστρία, Ελβετία, πηγαίναμε Γερμανία, πηγαίναμε. Έχω τραγουδίσει χρόνια και στο εξωτερικό δηλαδή. Πηγαίναμε σε δουλειά στο εξωτερικό. Μέχρι και Αμερική μου είχαν ζητήσει, αλήθεια. Ήμουνα πιτσιρικά στο ότι μου είχαν ζητήσει η Αμερική να πάω σε ένα γάμο ένας. Έλληνας από εδώ, δηλαδή από Ελλάδα, που έμενε στην Αμερική, μου είχε ζητήσει να. Είχε πάντρευε την κόρη του και μου είχε ζητήσει να πάω στο γάμο. Μου είχε ακούσει και το άρεσα πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά εγώ τότε, η αλήθεια είναι ότι είχα δουλειές. Δεν ήμουν και τόσο φίλος, δηλαδή δεν ήμουν και τόσο. Όχι φίλος, πώς να το εξηγήσω. Δεν είχα και τόσο θέληση να πάω στην Αμερική, δηλαδή να την περιέργεια, να το πούμε έτσι. Οπότε το αρνήθηκα. Αν με ρωτούσες τώρα θα σου πω ότι το μετάνιωσα. Ήταν μια ευκαιρία να δω και κάτι άλλο. Η εμπειρία σου με το εξωτερικό πώς ήταν? Δηλαδή θα σε ρωτήσω πώς είναι ο κόσμος εκεί που πάει σαν νυχτερινά κέντρα και διασκεδάζει. Κοίτα, να δεις, είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς στο εξωτερικό δουλεύαμε πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το γλέντι γινόταν από τις 12-1 και μετά, όταν μένανε μόνο οι Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι, στην αρχή είχαμε, δηλαδή κάναμε το απλό το πρόγραμμα που ήταν και Γερμανοί, και ήταν όχι μόνο Γερμανοί, ήταν είτε Αυστρία είτε Ελβετοί. Ήταν δηλαδή ο κόσμος που καθόταν να φάει, γιατί σερβίραν και φαγητό και θέλανε πιο απαλή μουσική, δηλαδή πιο τα τουριστικά που λέγαμε εμείς, ναι. Στη γλώσσα τη δική μας τα τουριστικά που λέγαμε. Mm-hmm. Μετέπειτα μένανε οι Έλληνες, που εμείς οι Έλληνες νομιζόμαστε ότι είμαστε γλεντζέδες. Εκεί γινόταν όλο το ταβαντούρι μετά. Κατάλαβα. Δεν προέκυψε κάτι άλλο πέρα από αυτά στο εξωτερικό? Όχι, όχι. Σου έχει μείνει κάποιο ευτράπελο, κάποιο περίεργο που να λες ότι μου είχε γίνει αυτό εκεί και δεν θα πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ? Πολλά μου έχουν, σίγουρα σε αυτό το χώρο πολλά. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο, αλλά έχουν συμβεί πολλά ευτράπελα. Εγώ θα σου δώσω χρόνο να θυμηθείς κάτι. Θα πάμε σε ένα σύντομο και break, τελευταίο για σήμερα. Βεβαίως. Και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ με περισσότερο Άγγελο, περισσότερο Σάκη. Energy. Ο Άγγελος Ζώης και εσείς face to face, μόνο στον Energy 94,2. Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μας σημείο για τη σημερινή μας εκπομπή. Παρέα με τον Άγγελο Ζώη, παρέα με τον Σάκη Πούλια, που σε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο στούντιό μας. Αλλά δεν είμαστε μόνοι, Σάκη, δεν είμαστε μόνοι. Oh. Πρέπει να καλησπυρίσουμε κάποιον. Καλησπέρα. Και βέβαια δεν είστε μόνοι, ρε. Γιατί? Γιατί έχετε χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια κόσμο που σας ακούει. Είδες. Έτσι, έτσι.
Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Σάκη που είναι και δίπλα σου. Καλημέρα. Καλησπέρα φίλε Σάκη, τι καλημέρα λέω. Όταν σε ακούω μου μπλοκάρεις. Καλημέρα να πούμε στους φίλους μας ακούνε στην Αμερική. Α, γι' αυτού το είπα, γι' αυτού το εννοούσα. Είδες. Με διορθώνεις πάντα, με πιάνεις εσύ. Κοίτα πως μπλέξαμε ρε φίλε, κοίτα πως μπλέξαμε. Πολύ μπλέξιμο αυτό λέω. Άγγελε τι κάνουμε. Μια χαρά εδώ, ομορφαίνουμε τα μικρόφωνα εσύ. Θέλω να σου πω και κάτι ευχάριστο Για πες. Και εσύ και ο Σάκης να χαρείτε λίγο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός χάνει 2-0 στα Γιάννενα. Ευχάριστο, δεν είναι για εσάς αυτό? Αλήθεια. Όχι, δυσάρεστο είναι. Ναι, 2-0 χάνει, ναι. Δυσάρεστο είναι αυτό γιατί σου είπα, εγώ μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό σωματείο. Ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φορά τώρα ψιλοπαίζει κάπως καλά. Είχε και ευκαιρία στο 0-0, ένα τετατέτ του Μιστακίδη και τελικά κατάφερε με δύο επιθέσεις στα Γιάννενα, δύο γκολ. Πω. Απίστευτο. Τέλος πάντων, εγώ έτσι που πήρα να σας πω μια καλησπέρα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο μας το Σάκη και πατριώτη μας ταυτόχρονα Σάκη, γιατί πραγματικά δίνει και αυτό στον αγώνα του στο τραγούδι. Και εντάξει, ξέρει τις δυσκολίες και αυτά, γιατί τα συζητάμε και από κοντά που υπάρχουν, ειδικά τώρα που υπάρχει κρίση. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλή επιτυχία και ξέρει, αυτή η δουλειά, Σάκη, το ξέρει πολύ καλά, θέλει μεγάλο στομάχι. Ακριβώς αυτό όπως το λέω. Να κάνει αυτή τη δουλειά, όχι φεύγοντας από τον Έννερ, να πας σε μια ταβέρνα για να κάνει μεγάλο στομάχι. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Αχ, αυτό κατάλαβα, Σάκη, τώρα. Όχι. Μεγάλο στομάχι χωρίς να πας σε ταβέρνα. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Λοιπόν. Εντάξει, γενικότερα η δισκογραφία τώρα περνάει την κρίση, το ξέρω, Σάκη, αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και τα ραδιόφωνα, όχι τόσο στην επαρχία, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, παίζουν τους ίδιους και τους ίδιους. Δεν προτείνουν στον κόσμο, γιατί ο κριτής ο μεγάλος είναι ο κόσμος, δεν είμαστε ούτε εμείς. Ακριβώς, και γι' αυτό, Σάκη μου, θα έπρεπε να αποφασίζει ο κόσμος τι θέλει να ακούει και όχι τα ραδιόφωνα στις μεγάλες πόλεις. Τα παλιά τα χρόνια δεν γινόταν αυτό. Η παραγωγή πρότεινα στον κόσμο αυτά τα τραγούδια υπάρχουν και ο κόσμος αποφάσισε ποιους θα ανεβάσει και ποιους όχι. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Ακριβώς. Τουλάχιστον προς το παρόν ακόμα η επαρχία κρατάει κάπως ένα μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, εμείς σαν σταθμός προσπαθούμε τουλάχιστον και τους ντόπιους καλλιτέχνες και όχι μόνο, όπου μπορούμε να δίνουμε βήμα στους ανθρώπους που κάνουν τον αγώνα τους, έτσι, να δείξουν τη δουλειά τους, να είμαστε δίπλα τους. Φυσικά. Γι' αυτό σας τιμά ιδιαίτερα. Εντάξει, προσπάθεια κάνουμε όπως όλοι, όπως και εσύ, έτσι και εμείς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα προσωπικά και στα παιδιά εδώ στο σταθμό, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Γιατί όπως το είπες και εσύ, πλέον είναι δύσκολο, δεν δίνουν βήμα πλέον τα πιο πολλά ραδιόφωνα, τα μεγάλα ραδιόφωνα, στα πούμε, στις μεγάλες πόλεις, σε νέους καλλιτέχνες. Όπως το λες αυτό. Είναι άδικο. Ελπίζουμε και εμείς τώρα που είναι και ο Άγγελος εκεί στο σταθμό, με τον Άγγελο να μεγαλώσουμε σαν ραδιόφωνο λίγο. Αλήθεια τώρα. Θα μεγαλώσει ο Energy που είναι νούμερο 1, θα μεγαλώσουμε εμένα. Ναι, μόνο με. Να σου πω κάτι, αυτό είναι αμοιβαίο, έτσι. Μεγαλώνει ο σταθμό, μεγαλώνω και εγώ. Έτσι, μπράβο. Σε ηλικία εγώ μεγαλώνω. Σε ηλικία, ναι, γιατί έζησε κεράκια πριν λίγο καιρό. Γιατί? Έζησε και κάτι κεράκια πριν λίγο καιρό, λέω. Να σου πω, αποκαλύψει κάνουμε τώρα. Όχι, δεν είπα. Απλά έζησε κεράκια, είπα τίποτα άλλο. Δύο κεράκια έσβησα. Άμα ήθελα να σβήσω τα κανονικά, θα έπρεπε να έχω μανουάλι. Κοίτα, είσαι στην 20ετία. Μέχρι να πα στα 30. Έχεις μέλλον ακόμα. Ναι, εντάξει, έχω 5, 6, 7, 10, 15 χρόνια. Νομίζω 22, είσαι εντάξει. Εγώ είπα την ηλικία σου, δεν πειράζει. Από τα 22 με θα πάτε 30, 6, 8 χρόνια ακόμα. Και σου είπα, μην τα λες αυτά στον αέρα. Δεν πειράζει τώρα, τα είπαμε, δεν πειράζει. Θα με κυνηγάνε τώρα. Εντάξει, μου τα πειράζει. Σάκη, εγώ μικραίνω, οπότε μπορείς να πεις για τη δική μου. Εντάξει, ελεύθερα, στην ηλικία πάντα μικραίνω, έτσι. Α, έτσι, έχεις, Άγγελ, έχεις χαιρετίσματα από το Θανάση. Χαιρετίσματα από μένα και στο Λάζαρο. Να σου πω κάτι. Έλεγα να σε διαφημίσω πριν. Αν και σε διαφήμισα. Τα άκουσα, έτσι. Ναι. Θα πληρωθείς μετά. Θα πας στο λογαριασμό σου, θα δεις. Μα γι' αυτό ακριβώς το είπα. Μα γι' αυτό, τι νομίζεις, ότι είμαι εγώ καλός άνθρωπος, τα λεφτά θέλω. Θα κινηθεί. Σάκη, σε διαφημίζω κι εγώ σε λίγο, κανόνισε. Λοιπόν, να σου πω. Αύριο λογικά. Τι θα μπουν τα λεφτά. Όχι, ένα ωραίο μεγάλο το Θανάση, το τρίτο κατά σειρά. Ναι. Και προχωράμε, αν το θέλει. Αν δεν το θες,
Θα πάμε σε άλλο ραδιόφωνο, τι να κάνουμε. Όχι, κοίτα, το θέλω γιατί εγώ μεγαλώνω. Άμα είναι όμως να με μικρινείς. Όχι, δεν το θέλω. Μα σε φτιάχνουμε εμείς. Έτσι μεγάλωσέ με. Είσαι άρχοντας πίσω από τα decks, πίσω από, από την κονσόλα, πίσω από, από την κάμερα. Α, ναι, 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 παντού, ε. Παντού είσαι. Όποια πέτρα και αν σηκώσω, σάκι θα δω. Να σου πω κάτι. Έλα. Ρωτάει έναν άλλον στον δρόμο. Πού μένεις, του λέει. Φαντάζομαι, στο Σαν Φρανσίσκο, Αμερική. Εσύ, σαν μπιπ, στην Ελλάδα. Το κατάλαβα, σε υπονοούμε, φαντάζομαι. Κατάλαβα, το κατάλαβα. Λοιπόν, είναι σαν... Έλα. Είναι... από αυτά τα ανέκδοτα που λέμε εδώ στην εκπομπή μας με τον Λάζαρο και είπα να κλείψω για να σας πω. Να σου πω κάτι. Εγώ τον έχω εδώ πέρα ζωσμένο στην καρέκλα την ηλεκτρική. Θες να τον ανακρίνεις εσύ καθόλου? Κοίτα, μέχρι τώρα του κάνεις με ωραία ανάκριση, να σου πω την αλήθεια. Επειδή εσύ είσαι πιο παλιός, επειδή εσύ βάζεις το μαχαίρι στο κόκαλο, γι' αυτό λέω. Με έχει ανακρίνει ήδη αυτός. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κοίτα, ο Σάκης βασικά, εντάξει, αν και τα είπατε γενικότερα, είναι ένας αγωνιστής. Από μικρό παιδί δεν βρήκε τίποτα έτοιμο, τίποτα στρωμένο, τίποτα που είναι που έφυγε από χωριό, πήγε στο εξωτερικό. Κατάφερε να τραγουδήσει με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό εκεί στη Γερμανία που ήταν και τα ξέρω, δεν ξέρω. Τα είπατε βέβαια αυτά. Ξέρεις, μερικά οι πιο παλιοί τραγουδιστές που τους έχω γνωρίσει και είμαστε και φίλοι και από κοντά, ο Σάκης μου θυμίζει αυτού του πιο παλιούς. Τι εννοώ, δηλαδή, να σου πω για ονόματα. Φερλέγκας, ο Γιάννης ο Βασιλείου, ο Ζαζόπουλος, δηλαδή κάποια ονόματα που έχουν γίνει τώρα. Όχι, ο Καράς, ο Τερζής έχουν κάνει αγώνα από μόνοι τους, χωρίς reality, χωρίς τηλεοράσεις, χωρίς ραδιόφωνα, χωρίς να έχουν οικονομική άνεση να πληρώνουν για την καριέρα τους. Ένας τέτοιος. Ενώ και αντίθεση τα τελευταία χρόνια από reality μερικοί βγαίνουν, από τηλεοράσεις σε κάποια παιχνίδια. Και έτσι προσπαθούν να αναδειχθούν, κάνουν ένα μπαμ, τους μαθαίνει όλος ο κόσμος και μετά δεν υπάρχουν και χτίζονται ψυχολογικά προβλήματα. Ο Σάκης δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία, ανοίξει την κατηγορία την άλλη, την παλιά. Παλιά σκοπής που λέω, που από μόνος τους βήμα-βήμα σταθερό ανεβαίνει και προσπαθεί να... για το καλύτερο. Εντάξει, κάποια ειδική ανάγκη δεν θέλω να το κάνω, είναι και Ολυμπιακός κιόλας. Δεν σε συμφέρει, ε. Έχει, όχι, έχει κακό. Εντάξει. Σήμερα δεν τον συμφέρει ούτως ή άλλως. Αν χάνουν 2-0. Απλά κλείνοντας, εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα μόνο να μας πει τις διαφορές για τις τραγουδίσεις στη Γερμανία, στο εξωτερικό, στους Έλληνες και στο κέντρο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι διαφορά έχει δει, ας πούμε, στον κόσμο εκεί και εδώ. Δηλαδή, αναπολούν την πατρίδα, την Ελλάδα εκεί πέρα, πιο πολύ από ότι εδώ είμαι οι Έλληνες. Δηλαδή, διασκεδάζουν ή ακούγοντας τα τραγούδια μας, διασκεδάζουν περισσότερο. Υπάρχει μια νοσταλγία, μια στενοχώρια. Δεν ξέρω πώς το είδε ο Θεοσάκης. Είναι όπως ακριβώς τα είπες, Σάκη. Υπάρχει μια νοσταλγία, διασκεδάζουν, μπορώ να σου πω, πιο θερμά από ό,τι διασκεδάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει, είναι ότι νοσταλγούν την πατρίδα και ίσως αυτό τους κάνει πιο ευάλωτους και πιο συναισθηματικούς, να το πούμε έτσι. Αυτό πιστεύω και εγώ, παρόλο που δεν το έχω ζήσει. Όχι, είναι όντως έτσι που σου λέω. Ο Έλληνας στο εξωτερικό διασκεδάζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν χάνει ευκαιρία όταν υπάρχουν live βραδιές με ελληνική μουσική. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, έτσι να σας δώσω και μια μικρή είδηση. Έχει ο Σάκης μετά από αυτό το τραγούδι, γιατί ξέρεις πάντα οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες σε βλέπουν μπροστά. Έχει 2 διαμάντια, Άγγελε, για τη συνέχεια. Θα τα ακούσουμε από το σταθμό. Μιλάμε όταν λέμε συνέχεια, μιλάμε για μετά το Πάσχα, καλοκαίρι, αργότερα. Όχι τώρα, βέβαια, για το τραγούδι είναι. Πώς γίνεται όλα τα αποκλειστικά να τα έχεις εσύ, ρε φίλε? Όλες αυτές τις ειδήσεις τις έχεις εσύ. Αφού σου είπαμε, έχει ανακρίνει ήδη. Γιατί, κοίτα, γιατί είδα ότι δεν σου έρχεται. Και αναγκάστηκα να δώσω είδηση μόνος μου. Έβγαλε την είδηση. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί, γι' αυτό. Α, ωραία, κοίτα. Αφού δεν φτάσατε μέχρι εκεί, να μην σας χαλάσω όλο τον ουρμό. Εγώ βασικά πήρα να πω ένα γεια. Να στείλω την αγάπη μου σε όλους τους ακροτές του Energy. Και σε σένα και στη Σοφία, σε όλα τα παιδιά που κάνουν τις εκπομπές. Μετά από σένα, βέβαια, παραδίδει την τάλη στον ένα και μοναδικό Βαλεντίνο, σε όλους τους DJ που παίζουν Σαββατοκύριακο στον Energy. Και καλή διαμονή για την πατρίδα του φίλου μου, το Σάκη, να πω. Και τον ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Εγώ ευχαριστώ εσένα. Καλή επιτυχία και υγεία πάνω απ' όλα. Τίποτα άλλο. Αυτό, όπως το είπες, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους μας. Ακριβώς. Αυτό είναι το κυριότερο. Βέβαια. Καλό βράδυ από μένα. Καλή συνέχεια, Άγγελε. Καλό βράδυ, Σάκη. Γεια χαρά.
Πριν μας διακόψει, ευχάριστα ο Σάκης, ακούγαμε ένα τραγούδι. Με αυτό ξεκινήσαμε το τέταρτο μας σημείωρο. Ναι. Το «Κι ας έρθουν πίκρες» που το κόψαμε λίγο. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, θα το ξαναβάλουμε να το ακούσουμε. Είναι έτσι, ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Έχει μεγάλο νόημα από τον Πάνω τον Καλύδη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου αρέσουν τα τραγούδια που έχουν νόημα. Δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, ναι. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω πάντα στη γυναίκα μου. Mm-hmm. Γιατί όπως λέει, και ας έρθουν πίκρες και ας έρθουν μπόρες, εγώ θα σε κρατώ σφιχτά, λέει. Ή και αν λυγίζω αυτές τις ώρες, αντέχω πάντα στο χιονιά. Και όχι μόνο στη γυναίκα, το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο. Γιατί κάπως έτσι είναι. Στη ζωή μας έρθουν και πίκρες, θα έρθουν και μπόρες, θα έρθουν και χαρές. Πρέπει να είμαστε, δηλαδή, να μην υπάρχει διχόνοια, να είμαστε αγαπημένοι, δηλαδή να. Ο ένας για τον άλλο να βοηθάει, να βοηθάμε, όπως ήταν κάποτε πιο παλιά τα πράγματα. Κάπου έχει χαθεί αυτό, πιστεύω, μέσα στα χρόνια. Αυτό οφείλεται, πιστεύεις, και με την οικονομική κρίση. Με την οικονομική κρίση, με όλα αυτά που γίνονται, τα σκάνδαλα γύρω. Ο κόσμος δεν ξέρει, ο κόσμος δεν ξέρει πλέον τι να σκεφτεί με όλα αυτά που ακούει. Κάθε μέρα κάτι ακούει καινούριο στις ειδήσεις, ναι, στην τηλεόραση πλέον. Ναι. Και δεν είναι ευχάριστο, όλο δυσάριστο. Σκέψου μόνο. Ας αφήσουμε την κρίση. Σκέψου πόσοι αυτοκτονούν. Πόσοι δολοφονούνται. Κάθε μέρα ακούμε κάτι άσχημο. Ναι. Γι' αυτό λέω: καλό θα ήταν σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πάλι, να γυρίσουμε λίγο στο πιο παλιό. Να αρχίσουμε να βρούμε πάλι την ταυτότητά μας σαν λαός. Γιατί είναι κρίμα όπως πάμε. Οπότε πάμε και εμείς να πάρουμε μία ανάσα. Να ακούσουμε το τραγούδι που το αφήνουν στη γυναίκα σου. Βεβαίως. Και στη γυναίκα μου και σε όλους τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι κάπως έτσι όλοι περνάμε πίκρες και χαρές. Ωραία. Σε όλο τον κόσμο. Πάμε μέσα να πάρουμε μία ανάσα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ. Και ας έρθουν πίκρες, εμείς αντέχουμε. Αρκεί να είμαστε ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν, Σάκη, πριν πάμε στο τελευταίο break, σε είχα ρωτήσει αν θυμάσαι κάποιο ευτράπελο που να σου έχει μείνει. Ναι. Μπορείς να μου το θυμήθηκα, πει. Θυμήθηκα ένα ευτράπελο που μου είχε μείνει. Λοιπόν, ήμουνα σε ένα γάμο, πάντρεψα ένα φίλο μου. Ήμουνα κουμπάρος, εγώ τον πάντρεψα. Ναι. Και τραγουδούσα παράλληλα στο γάμο του. Λοιπόν, κατά τις πρωινές ώρες περίπου, όπως χορεύανε, και μιλάμε τώρα χορός, είχε τρεις γύρους ο χορός περίπου. Ένας κύριος ήθελε να κάνει κάποιες φιγούρες. Και εγώ είχα το μικρόφωνο τότε, το καλωδιακό, με καλώδιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το μικρόφωνο, για να βγει το καλώδιο, είχε κλείψει. Για να το πατούσες και έβγαινε. Δεν έβγαινε. Όσο και να το τραβήξεις, δεν έβγαινε. Κλείδωνε. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις όμως. Πάνω σε μια φιγούρα που κάνει, δίνει μια κλωτσιά και εγώ όπως τραγουδάω και με πετυχαίνει πάνω που τραγουδάω. Και φεύγει το καλώδιο, βγαίνει το καλώδιο από το μικρόφωνο. Εγώ δεν έχω πάρει γραμμή τίποτα ακόμη και το συνεχίζω να τραγουδάω και κάποια στιγμή χάνει τη φωνή μου. Δεν ακούω τίποτα. Και ακούω ένα παμ κάτω, δηλαδή χτύπησε στα πλακάκια το καλώδιο. Και έχω μείνει κάτι. Πώς το έκανα αυτό, δεν γίνεται. Εκείνη τη στιγμή τα έχασα, δεν το περίμενα, δεν γινόταν αυτό. Δηλαδή δεν το περίμενα να ξεκλειδώσει, ναι, σκέψου πώς, τι γερομπάμε έφαγε. Ή θα σου έφευγε όλο μαζί. Ναι, ακριβώς, ή θα μου έφευγε το μικρόφωνο όλο μαζί, ναι, και όμως έβγαλε το καλώδιο. Λοιπόν, και ευτυχώς δεν τραυμάτισε κανέναν, γιατί ήταν βαρύ το βίσμα. Ήταν βαρύ, ναι, το βίσμα από το μικρόφωνο. Λοιπόν, μετέπειτα την άλλη μέρα που το σκεφτόμουν, γέλαγα, ειλικρινά σου μιλάω, με το σκηνικό. Αλλά αυτό όμως με έκανε την άλλη μέρα το πρωί να σηκωθώ και να πάω να πάρω ένα σύρμα το μικρόφωνο καινούριο. Και λες τέλος. Οπότε λέω τέλος, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να σκοτωθούμε. Λέω, θα πάρω το ασύρματο, ούτως ώστε με βόλευε καλύτερα. Γιατί εγώ είμαι ένας τραγουδιστής που μου αρέσει να έχω επαφή με τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή να κατεβαίνω στην πίστα, κατεβαίνω μέσα στο χορό, δηλαδή στα τραπέζια. Μου αρέσει αυτή η επαφή, να έχω άμεση επαφή με τον κόσμο. Mm-hmm. Και πιστεύω και στον κόσμο αρέσει. Ναι, όταν τον σέβεσαι, είσαι... δηλαδή όταν είσαι κοντά στον κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα. Τραγουδιστής χωρίς κόσμο δεν είναι. Ο κόσμος σε στηρίζει, ο κόσμος σε ανεβάζει. Ναι. Οπότε πρέπει να σέβεσαι αυτόν τον κόσμο. Όπως το σέβεσαι, θα σε σεβαστεί. Έτσι, ακριβώς έτσι. Για πάμε λίγο τώρα σε αυτό που άφησε ο Σάκης για εμάς, παρακαταθήκη. Για το μέλλον. Τι έχουμε, τι περιμένουμε. Λοιπόν, επειδή το είπε ο φίλος μου ο Σάκης, θα σου το πω αποκλειστικά ότι. Έχω ο Σάκης τα έχει ακούσει, τα έχω δειγματίσει δηλαδή. Mm-hmm. Επειδή έχουμε μια καλή φιλία με τον Σάκη, έχω δύο τραγούδια όντως διαμάντια. Mm-hmm. Για
Τώρα δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι πάει πάρα πολύ καλά. Θέλουν να ταξιδέψει όσο είναι να ταξιδέψει, να φτάσει στον προορισμό του, μέχρι εκεί που είναι να φτάσει. Και ύστερα θα προχωρήσουμε όπως κάθε καλλιτέχνης. Το μέλλον προχωράει δηλαδή. Θα προχωρήσουμε. Ναι. Τώρα μην μου ζητήσεις όμως παραπάνω λεπτομέρειες για τα τραγούδια. Δεν ρωτάω τίτλο και τέτοια. Όχι, όχι. Δεν, είναι. Είναι μυστικό ακόμα. Είναι φοβερά, όπως είπε ο Σάκης, είναι διαμάντια. Mm-hmm. Είναι δύο τραγούδια τα επόμενα, είναι διαμάντια. Τα έχω ήδη δηλαδή. Έχουμε περίπου προσδιορίσει χρόνο πότε θα βγει. Θα βγουν και τα δύο μαζί, θα όχι, βγει όχι, ένα, όχι, ένα και ένα. Πιστεύω θα βγάλουμε το ένα. Mm-hmm. Θα σου πω μόνο ότι και το επόμενο θα είναι ρούμπα. Ναι. Ρούμπα. Ναι. Και το μεθεπόμενο, πρώτο Θεός να είμαστε καλά πάντα, να έχουμε υγεία, θα είναι ένα πολύ ερωτικό κομμάτι. Μια χαρά. Ναι, πάρα πολύ ερωτικό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν μου λες. Φεύγουμε τώρα από το μέλλον. Ναι. Να σε πάω τώρα πάλι να σε επαναφέρω εδώ. Στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Που στην πραγματικότητα μας λέει ότι αν δεν πας σε κάποιο talent show, σε κάποιο μουσικό show, να βγεις λίγο, να πάρεις φήμη, δόξα για λίγα 24 ώρα, δεν προχωράς. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Είναι για λίγα 24 ώρα. Θα πήγαινε σε κάποιο, θα συμμετείχες. Χωρίς να θέλω να θίξω στους συναδέλφους που πάνε ή παιδιά που πάνε έτσι, εγώ δεν θα πήγαινα. Και βλέπεις ήδη ότι δεν πήγαινα. Αν ήταν να πάω, θα είχα πάει ήδη. Ναι. Προσπαθώ δηλαδή μέσα από τη δουλειά μου, με την εργατικότητά μου, να προχωρήσω με τις δυνάμεις μου. Mm-hmm. Και σου λέω ειλικρινά, δεν παρεξηγώ τα παιδιά που πάνε, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Καθένας κάνει την πορεία του, διαγράφει την πορεία του όπως αυτός τη σχεδιάζει και όπως θέλει. Θα τα συμβούλευες να πάνε. Απλά κοίταξε να δεις. Επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν μείνει πολλές φωνές. Ας έχουν μείνει ένα, δύο, βαριά τρεις τραγουδιστές που να μείνανε από αυτά τα τόσα πολλά talent show που έχουν γίνει. Ναι, δεν είναι. Και άμα με ρωτήσει, θα σου πω μόνο ένα όνομα. Και ένα δεύτερο που με. Ας πούμε με ενοχλεί. Με ενοχλεί λίγο. Εγώ έχω κατασταλάξει το λαϊκό τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πήγαινα για έναν λόγο. Γιατί το 90% σε αυτά τα talent show, αν δεις τα casting δηλαδή που πηγαίνουν, πάνε τα παιδιά με ξένα τραγούδια. Μα εφόσον είμαστε, δεν λέω να μην μπουν, δεν είμαι, ξέρεις, ούτε ρατσιστής, δεν λέω να μην μπουν ξένα τραγούδια. Ναι. Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό show. Σε ένα ελληνικό, δηλαδή. Πήγαινε με 90% ελληνικά τραγούδια. Στην, ναι, Ελλάδα θα τραγουδάς. Έτσι δεν είναι. Ναι, λείπει το ελληνικό στοιχείο. Λείπει το ελληνικό αυτό στοιχείο, ακριβώς. Ακριβώς αυτό, λείπει το ελληνικό στοιχείο. Εγώ τα παρακολουθώ καμιά φορά δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά πλέον, επειδή έχει πολύ ξένη μουσική μέσα, δεν μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η αλήθεια αυτή είναι. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι τίποτα της μόδας και θα περάσει, θα εμφανιστεί πάλι το ελληνικό στοιχείο? Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι της μόδας, γιατί πλέον η νεολαία έχει στραφεί πάλι στο ελληνικό τραγούδι. Εγώ, αν προσέξεις, πλέον η νεολαία αρχίζει να στρέφεται ακόμη και στο δημοτικό τραγούδι, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό που σου λέω είναι αποδεδειγμένο, δηλαδή ότι η νεολαία αρχίζει να ακούει πάλι και δημοτικό τραγούδι. Mm-hmm. Που είναι η παράδοσή μας. Πώς να το κάνουμε, είναι η παράδοσή μας. Yeah. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό με γεμίζει δηλαδή, πώς να το πω, θετική ενέργεια. Λοιπόν, κάπου εδώ, Σάκη Λυσκός, θα πρέπει να σε συνεχωρήσω. Θα κλείσουμε. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ κοντά μου στο στούντιο του Energy. Έτσι και μου έδωσες αυτή την αποκλειστική συνέντευξη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Και πιστεύω θα είναι, η συνέχεια θα είναι δική σου. Γιατί και τα τραγούδια που ακούσαμε, τα δικά σου ήταν ένα και ένα. Θες το ζεϊμπέκικο, θες τη ρούμπα, θες το καινούργιο που βγήκε πριν λίγες μέρες. Ήταν ένα και ένα, ήταν διαλεχτά. Τα τραγούδια, θέλω να πω κάτι τελευταίο. Τα τραγούδια, mm-hmm, τα επιλέγω μόνος μου. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος να μου πει ότι ξέρεις θα πεις αυτό. Τα τραγούδια τα επιλέγω μόνος μου να μου αρέσουν εμένα. Πρώτα πρέπει να μου αρέσουν εμένα και μετά περιμένω να αρέσουν στον κόσμο. Ναι. Να με κερδίσει εμένα εσωτερικά, να το ακούσω εγώ και να πω ναι, μου αρέσει. Και μετά θα περιμένω να αρέσει σε σένα και σε όποιον το ακούσει. Ναι. Energy.
Ο Άγγελος Ζωής και εσείς, face to face, μόνο στον Energy 94,2.